Θα γίνει μάχη μεγάλη. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευλογία να έχει το σκόρ υπέρ του και να έχει ομάδα η οποία να είναι γρήγορη σε χώρο μεγάλο. Με παίκτες πάνω από τρεις. Δηλαδή, Χαρίση, Τζαλμάλ και Ροντρίγκες. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα δώσει την κατοχή στον αντίπαλο. Θα την πάρει. Θα την πάρει την κατοχή ο Άγιαξ. Και θα ανεβάσει και ψηλά τα μπακ. Εκεί ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι χρειάζεται ένα παίκτη στο χώρο του κέντρου να δημιουργήσει αυτό που λένε τη γρήγορη πάσα, τη μεγάλη πάσα. Και επειδή ούτε ο Τζίμιρο την έχει, ούτε ο Κάτσε που δεν τον υπολογίζω την έχει, ούτε ο Σάκοφ έχει καλή κάθετη, μεγάλη δεν τον είδα να έχει. Ο Μπουζεσβάρ είναι ανέτοιμος και ο Χαρίσης είναι κουβαλητής της μπάλας. Νομίζω ότι θα παίξει μπροστά από τα στόπερ ο Τζιόλης. Νομίζω. Γιατί θα ψηλώσει την άμυνά του και δύο μέτρια σε μπόι, center back, θα κλείσει τον αέρα με τις πιθανές σέντρες. Γιατί άμα κλείσει ο ΠΑΟΚ το χώρο, αυτοί θα την πάνε την μπάλα πλάγια και θα φερμάρουν σέντρες. Εκεί θα κλείσει τον αέρα ο Τζιόλης. Αλλά θα έχει και τη δυνατότητα, για μένα θα κλειδεί ο Τζιόλης. Θα έχει τη δυνατότητα, παίρνοντας την μπάλα, να μην έχει τη μικρή την κοντινή πάσα την οποία θα οργανώσει την άμυνα του Άγιαξ. Να έχει τη μεγάλη μεταβίβαση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει με τη μεγάλη μεταβίβαση. Αρκεί μην πάρει την μπάλα ο Κλάους. Το μυστικό είναι ο Κλάους να την πάρει την μπάλα τελευταίος. Να πάρει την τελευταία πάσα. Ούτε καν την προτελευταία. Και να παίζει κάθετα. Και το μυστικό επίσης είναι για μένα όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ, ο Κλάους να έρχεται λίγο πιο πίσω και να μένει κορυφή ο Ροντρίγκες ή ο Τζαλμάλ. Έτσι ώστε να έχει ο ΠΑΟΚ την ταχύτητα ανάμεσα στα center back. Πολλές λεπτομέρειες τέτοιες υπάρχουν στο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι αυτό θα πάει παράταση και θα χτυπάνε πέναλτι μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που θα βαράνε οι καμπάνες της Αγία Βαρβάρου, του Αϊθαράμπ και της Αγίας Μαρίνας. Εντάξει, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε παράταση. Αυτό.